ታስተካክልልታል ስለራሷ ብንያት ወይ እዚህ ተካማራ ተራሽል ከቦታ Αυτήν την στιγμή περίπου 5.000 Αιθιώπες βρισκόταν εδώ στην Ελλάδα. Σχεδόν το 95% ζουν στην Αθήνα. Οι Αιθιώπες στην Ελλάδα ξεκίνησαν τέλη δεκαετία του 60 και αρχή του 70 ως φοιτητές και ως οικιακούς βοητούς. Οι σπουδές συνήθως είναι ιατρικά, δηλαδή περισσότερο έχουν σπουδάσει ιατρικά και οι υπόλοιποι είναι πολιτικούς μηχανικούς και διάφορα, αλλά περισσότερο είναι, δηλαδή, είναι ιατροί. Αυτή είναι η πρώτη γένεια. Και μετά συνεχίζει επί Μεγκίστου επόμενη γενιά που είναι δεκαετία του 80. Η Ελλάδα σε κάποια φάση έδινε ευκαιρίες σε αρκετά παιδιά από την Αφρική προκειμένου να σπουδάσουν και τέτοια. Στην Ελλάδα ήρθα το 1987. Ήρθα να σπουδάσω στην ιατρική σχολή ΣΑΣ, στρατιωτική στο ιατρική σχολή ΣΑΣ στην Θεσσαλονίκη, την όμορφη Θεσσαλονίκη. Για ένα μακρό διάστημα η Αφρική ήταν στα πιόνια της αντιπαλότητας που υπήρχε μεταξύ του κομμουνισμού και της αντίπαλης πλευράς. Και είχαμε βρεθεί εκεί και γινόμασταν εν ολίγης πειραματόζωα. Και δεν γνωρίζαμε και οι κυβέρνησες τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. Δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, ο Μεγκίστο Χαϊλεμαρέμ ήταν και κομμουνιστής και δικτάτορας ταυτόχρονα. Βασίλευε επί 17-16 χρόνια. Και έτσι υπήρχε τεράστιο φόβος, συστολή, φόβος τεράστιος. Πόσο μάλλον να βρίσκεσαι εκείνη την εποχή, όσοι βρίσκονται έξω, δεν τολμούσε κανένας να γυρίσει. Όσοι ήταν μέσα, θα θέλανε με οποιοδήποτε κόστος να βρεθούν έξω.
Και έτσι τέλος πάντων ξεκίνησα την ειδικότητα στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Αρχικά τα 2 χρόνια παθολογίας και συνέχεια κατέβηκα στο λιμάνι, στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Και πρέπει να πω σε αυτή τη φάση, αν τυχόν ποτέ παρουσιαστεί, να εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη και το ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί μέσα. Πιστεύω ότι γεννήθηκα στην Αιθιοπία, αλλά μεγάλωσα και εγκαλουχήθηκα στην Ελλάδα. Τώρα πλέον, μετά από τόσα χρόνια πέτα, επειδή τον εαυτό μου θεωρώ μέλος αυτής της κοινωνίας, προσεγγίζω ζητήματα κριτικά, όπως οι Έλληνες θα προσέγγιζαν οποιοδήποτε συμβάνει ή γεγονός. Έχω πρόβλημα με αυτό που έχουν και οι ίδιοι Έλληνες πρόβλημα. Αν τελικώς υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, που τελικώς έχουν αυτή την ευκαιρία και την τύχη να μετέχουν αυτή τη ελληνική κοινωνία, παστησία πρέπει να μετέχουν την ελληνική παιδεία. Η απαρχή της γκαιτοποίησης είναι όταν δεν συμμετέχεις στα κοινωνικά δρόμενα, στα συμβαίνοντα μέσα σε μια κοινωνία. Είναι κρίμα να τον αφήσεις τον άλλον, στέρισε του, εγώ με ένα ψωμί μια μέρα, αλλά αυτή την ευκαιρία μην το στερήσεις. Είναι κρίμα. Και σε τελική ανάλυση αυτή θα είναι αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω παρανά, αλλά οι καλοί πρεσβευτές της Ελλάδας και των Ελλήνων. Προχρηστού αρχίζει η σχέση των δύο λαών. Στην Ομήρου Οδύσσια γράφουν ότι ο Ποσειδώνας είχε πάει στην Αιθιοπία για θυσία και τέτοια. Εγώ γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό, 46 χιλιόμετρα έξω από την Αντίς Αμπέμπα, την πρωτεύουσα. Στην Ελλάδα ήρθα μετά που τελείωσα το εξατάξιο γυμνάσιο στην Αιθιοπία. Είχα τελειώσει το ελληνικό σχολείο και ήρθα τον Οκτώβριο του 1971. Και όταν παίζαμε στους δρόμους και αυτά μας βλέπαμε, λέγαμε «Από πού ήρθατε εσείς?» Και εμείς λέγαμε «Ήρθαμε από το Φεγγάρι». Κάναν το σταυρό τους και φεύγανε. Σπούδασα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Ιερά Οδό. Σπούδασα γεωπόνος, τελείωσα, βρήκα δουλειά, παντρεύτηκα. Απόκτησα μία κόρη. Εγώ μπορώ να πω ότι μένω εξωτερικά είμαι Αιθιώπας, αλλά εσωτερικά είμαι Έλληνας. Γιατί όλη τη ζωή μου την έζησα με Έλληνες και τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έζησα εδώ στην Ελλάδα. Οπότε, το τελευταίο διάστημα έχω δουλέψει στο νέο μουσείο της Ακρόπολης. Παλιότερα έχω δουλέψει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην Αττική Οδό. Τώρα εδώ στον χώρο του Μεγάρου μπήκαμε για να φυτέψουμε τα δέντρα, τους θάμνους, να στρώσουμε τον καζόν και μετά συνεχίσαμε να τα συντηρούμε αυτά. Καλημέρα. Ένα από τα έργα που μου μένει στο μυαλό και δεν το ξεχνάω είναι η φύτευση που κάναμε στην πλατεία της Ομονίας. Όχι από αισθητικής άποψης, αλλά από άποψης επίδρασης που είχε το πράσινο στον χώρο εκείνο της Ομονίας. Σε 2 μέρες μέσα είχε αλλάξει το μικροκλίμα. Δηλαδή ήταν κάτι που το αισθανθήκαμε όλοι. Υπήρχε μια δροσούλα και παρόλο που αυξανόταν η ζέστη, αυτό το λίγο πράσινο που είχε μπει εκεί μέσα ήταν μεγάλη αλλαγή. Από μικρός ήθελα να γίνω γεωπόνος, αγρότης. Το είχα σκοπό δηλαδή και όνειρο να δουλέψω σαν γεωπόνος στην Αιθιοπία. Επειδή άλλαξε το καθεστώς εκεί πέρα και είχαμε δικτατορία, για αυτό το σκοπό δεν ήθελα να γυρίσω και δεν γύρισα και έμεινε εδώ πέρα. Αν ποτέ πάρω σύνταξη, θα ήθελα να πάω να ζήσω εκεί. Δεκαετία του 90, τα παιδιά που έχουν έρθει δεκαετία του 90 ασχολούνται με γυναίκες σπίτι και τα αγόρια σε διάφορο δουλειά, από αγροτικά μέχρι πάρκινγκ, διάφορα μαγαζιά και μπενζινάδικα και τέτοια πράγματα. Για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα στην Ελλάδα είναι σαν καρδίζει σε ένα jackpot λότο. Και λίγο λέω, και με πολλά jackpot, αυτά που Χριστούγεννα συνήθως που γίνονται, ξέρεις, γιορτές που γίνονται. Εμείς έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γεράσει,
πλέον θα πάρουμε άλλη υπηκότητα αλλού. Για αυτή η γενιά που είναι μικρά παιδάκια, όμως χρειάζεται, που έχουν γεννηθεί εδώ, δεν ξέρουν άλλη πατρίδα. Το σχολείο του πάει 139. 39 το Κυψέλη πάει. Ελληνικό σχολείο πάει αυτός. Είμαι 13 χρονών και γεννήθηκα εδώ. Το ζητήσαμε πολλά φοράς. Μου λέει, βγήκε νόμο, το παιδί είναι Έλληνες. Δεν μπορείτε να μου δίνετε. Συγγνώμη. Δεν τη ξέρω πίσω καλά, τη γλώσσα μου. Δεν έχω πάει και θέλει πέσα σιγοπή, εντάξει. Τη ξέρω, αλλά και τόσο καλά αυτό. Το πατρίδα μου έκανα λογίστη. Πήγα πανεπιστήμια, τελείωσα από εκεί. Εδώ στην Ελλάδα ήρθα, έκανα σπίτια δουλειά. Καταριότητα δηλαδή, Κυριακός Φοητιός έκανα. Πάμε, πάμε. Πέτω σε χέρια. Κόψε. Ανέβα. Είχα πάει μια φορά, επειδή ένα γήπεδο ποδοσφαίρου ήταν κλειστό και πήγα να παίξω μπάσκετ εγώ. Και ξέρω, έπαιξα 2-3 φορές, μου άρεσε και το συνέχισε. Μου είπε ένας φίλος μου, παίζαμε εκεί, συναντιόμασταν εκεί στην πλατεία. Μου λέει, θες να γίνεις μπασκετμπολίστας? Μου λέει, του λέω, ναι, γιατί όχι. Και μου λέει, έλα στην ομάδα μου και αυτά, μπορείς να γραφτείς καλός και αυτά. Μου λέει, εντάξει, γιατί όχι, του λέω. Θα ήθελα να γίνω μπασκετμπολίστας, εντάξει. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να γίνω. Και άμα δεν γίνω, εντάξει, τι να σου. Θα κάνω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Όλη μου τη ζωή εδώ είμαι, ξέρει. Αφού ζω εδώ, εδώ είναι το μέρος που νιώθω άνετα. Κοίτα, δεν ξέρω πώς είναι οι άλλες περιοχές, πάντως εδώ ωραία είναι. Εμείς σκέφτηκαμε, η πατρίδα μας εδώ είναι. Δεν νιώθεις καλά να πας κάπου άλλο να ζήσεις. Γιατί είναι σε τόσα χρόνια είσαι εδώ, δεν μπορείς να αλλάξεις. Είναι δύσκολο. Εγώ γεννήθηκα Χαράρ. Είναι μια επαρχία 500, κοντά 600 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Και ο μπαμπάς μου ήταν αγρότης. Στην Ελλάδα ήρθα τυχαία. Μ' άρεσε η Ελλάδα και βρήκα και τον άντρα μου. Έτσι έμεινα. Μετά συνέχισα. Άρχισα ιατρική να μάθω, να σπουδάζω και ενδιάμεσα το παράτησα. Το 82 ήμουν εδώ, από το 82, και ήταν πάρα πολύ ωραία τότε. Ούτε τόσο κίνηση είχε, ούτε τόσο απεργία είχε. Ήτανε πιο άνετη η ζωή. Τώρα σφίξαν τα πράγματα. Γιατί να έχει αλλάξει τώρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει αλλάξει. Αυτό λέγεται εντζέρα και το εντζέρα είναι το ψωμί της Αιθιοπίας. Πριν να αρχίσω την δική μου επιχείρηση, δούλευα στο νοσοκομείο. Δούλευα κάπου 12 χρόνια σαν αποκλειστική νοσοκόμα. 2 παιδιά έκανα, κόρη μου σπούδαζε, τελείωσε τώρα εμπορική και διαφημιστική και κάνει τώρα την πρακτική η μεγάλη. Η μικρή δίνει φέτος παλενήλια και μένουμε εδώ στην Αμπελόκηπη. Hello. Άμπετ.
Τα παιδιά είναι γεννημένα εδώ, είναι τελείως Έλληνες, μπορώ να πω. Δεν έχουν ιδέα, δηλαδή, την κουλτούρα, τρόπο ζωής. Αυτά για την Αιθιοπία δεν έχουν τόσο ιδέα όπως έχουν για την ελληνική παράδοση και είδη και έθιμα. Είναι τελείως Έλληνες τα παιδιά. Πώς συμπεριφέρεται ο Έλληνας χρόνο με χρόνο, αλλάζει. Λογικό είναι. Και εγώ όταν ήρθα δεκαετία του 80, ήταν αλλιώς με κοιτάγανε, αλλιώς συμπεριφερόταν. Τώρα, αλλιώς θα με συμπεριφερόταν, αλλιώς κοιτάνε τους μετανάστες. Έχει αλλάξει. Πράγματι αλλάζεις. Εμένα αν πάω στην Αιθιοπία, κανένας δεν θα με γνωρίσει και ούτε αυτά που τους λέω δεν του καταλαβαίνουν. Όχι την γλώσσα, μιλάω αιθιοπική, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν τη σκέψη μου. Γιατί αλλάζει ο άνθρωπος. Έβρασε τώρα, εντάξει. Εμείς είμαστε 5 αδέλφια. Όλοι είμαστε εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε 2. 2 αδελφές μου είναι στην Αμερική. Αδελφός μου είναι στην Νορβηγία. Η μάνα μου είναι εδώ. Ήρθα στην Ελλάδα να σπουδάζω και βέβαια είχα επιλέξει την ΑΣΟΕ πρώτη και μετά δεύτερη βιομηχανική Πειραιά. Στο Πειραιά ήταν επιλογή μου. Πήγα στην ΑΣΟΕ. Και τελείωσα με καλό βαθμό κιόλας. Αυτό ήταν με κατεύθυνση λογιστική, οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ. Ζούλευα κάποιες όλες τις κοπέλες που φεύγουν από την πατρίδα τους να κάνουν σε σπίτια και εκεί βοηθός ήμουνα. Τέλος πάντων, εκεί που ζούλευα ήταν η κυρία φίλη του Γιώργου. Και εκεί μα γνώρισε, μα σύστησε κυρία. Η Μάκη από εδώ, είναι η κοπέλα από την Αιθιοπία μου βοηθάει τέλος πάντων και ο Γιώργος φίλος μου από εδώ. Εκεί γνωριστήκαμε. Ανέβηκες, λέω, ποτέ στην Ακρόπολη, μου λέει όχι. Λέω, θα φύγεις να ανέβεις πάνω, θέλεις να ανέβεις να τη δεις, θέλω. Να φέρω και την αδερφή μου, φέρει και την αδερφή σου. Και ανεβήκαμε στην Ακρόπολη και αυτό ήταν όλο. Το έδειξε ο χρόνος. Ο χρόνος, αλλά μετά 17 χρόνια, 17 τώρα 17 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Όχι, για σένα είναι. Όταν ήταν ο πατέρας μου στο νοσοκομείο και πηγαίναμε, δεν έλεγε ο πατέρας μου ήρθατε, αλλά έλεγε ήρθες Μάκη μου. Και της έπιανε το χέρι, το φιλούσε και το έβαζε στο κουτελό του. Ο γάμος για τους Αιθιώπες και για τους Έλληνες, εγώ από ό,τι βλέπω, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή ισχύει αυτό που είναι σε ένα γάμο που πρέπει να υπάρχει. Συνεργασία, δεν έχει διαφοροποιήσει τίποτα ο γάμος. Ατσενόμαι. Γιώμα. Μια ανασυνδέα. Δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ όπως σκέφτεται ένας Αιθίωπας. Δεν μπορεί η Μάκη να σκεφτεί όπως σκέφτεται ένας Έλληνας. Και να το πω και κάτι άλλο. Δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ όπως σκέφτεται μια γυναίκα και το ανάποδο. Αν αποδεχθώ αυτές τις διαφορές, τότε κάποια προβλήματα που φαίνονται αξεπέραστα, θα τα δω ότι είναι λιγότερο αξεπέραστα. Ναι. Ναι, Μαρία. Ναι, εντάξει, τα έχουν μετά την άλλη εβδομάδα, είναι εντάξει, ελεύθερη. Θα δούμε πώς θα το κανονίσουμε. Ναι, κλείνει το σχολείο τώρα 23. Mm. Ναι, έχουμε έλεγχο στις, πώς το λένε, 22. Πότε θα πάρει εκείνη η βαθμό. Της είχα κάνει ξεκάθαρο το εξής. Εφόσον κάνουμε παιδιά, τα παιδιά μας δεν θα είναι ούτε Ελληνάκια ούτε Αιθιοπάκια. Δηλαδή, στη συνείδησή τους μέσα. Θα είναι και Ελληνάκια και Αιθιοπάκια. Διότι βλέπω δικούς μας Έλληνες παλιότερα που πηγαίνουν στο εξωτερικό, τα παιδιά τους και ήταν σαν χαμένα. Στο χωριό, ας πούμε, ήταν σαν χαμένα. Αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει. Να αρνείται κανείς την ταυτότητά του, είναι το θεωρώ νοσηρό. Εντάξει, θα σου σηκώσει Γιώργος από κάτω, να πάρεις, έτσι. Εγώ πάνω είμαι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, φιλάκια μου. Γεια. Αυτή είναι το site του Athena Community Radio που κάναμε με τον Δήμο που λέγαμε εκπομπή. Εδώ είναι ο Καλά που είναι και πρόεδρος της κοινότητας. Εδώ πέρα είμαι εγώ. Αυτή ήταν τα παιδιά, δηλαδή συνάδελφοι που κάνανε από διάφορες χώρες. Όλοι εμείς εδώ ήμασταν ξένοι. Και κάναμε εκπομπές καθένας για την πατρίδα του.
ενημέρωση, μουσική. Παίρναμε συνέντευξη, κυρίως ήταν του Σάμπελ που ήταν πρέσβης σε 3-4 χώρες, δηλαδή στην Ευρώπη, στην Ρουσία, επί Χαϊλέ Σελασσέ βέβαια, είναι ανιψιός του Χαϊλέ Σελασσέ. በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ሁለተኛ ጸሐፊ በሞስኮቭ ሀገር 6 ዓመት 7 ዓመት በጣሊያን ሀገር 6 ዓመት በዩጎስላቪያ ονομάμαι είναι Λελέτα Σελασιέ, είμαι στην Ελλάδα τώρα 24 χρόνια, είμαι εκπαιδευτικός, ο πατέρας μου είναι Αιθιώπας και η μητέρα μου Ελληνίδα. Οι γονείς μου ήρθαν στην Ελλάδα όταν έπεσε η κυβέρνηση του Χαϊλέ Σελασιέ, γιατί ο πατέρας μου ήταν πρέσβης στην Ιουγκοσλαβία, η οποία ήταν μια χώρα που αναγνώρισε αμέσως το καθεστώ του Μενγκίστου, το κομμουνιστικό. በመኪና ጭኜ ልጄ ነው ያገኘልኝ ዩጎስላቮችን ጭኜ እንትገባ ቪዛ እና በእንደረፍት ሰዓት ነው ሁሉ ተዘግቷል ለወልጄ ሀገር መጣ όταν ζήτησε από τους Ιουγκοσλάβους άδεια για να φέρει τα πράγματα εδώ, αρνηθήκανε. Γιατί είχαν αναγνωρίσει ήδη το κράτος του Μενγκίστου. Γι' αυτό ο γιος του κανόνισε να βρει ένα φορτηγό, φορτώσανε όλα τα πράγματα πάνω στο φορτηγό και ήρθανε νύχτα και μπήκανε στην Ελλάδα έτσι. Όταν πρώτο ήρθε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, αλλά μέσω τη γυναίκα του που κατάφερε να βρει μια δουλειά στη Μύκονος, πήγε μαζί της να δουλέψει στη Μύκονο. Κουβάλισε βαλίτσες και δούλεψε στο ξενοδοχείο για να ξαναφτιάξει τη ζωή του. የዛሬን አትይበት ያለሁን እዛ ሆነስተኝ Μη με βλέπεις σήμερα που είμαι ζω καλά. Τότε ήταν πολύ δύσκολο. ግሪኮች እዚህ አቴን ያሉት አላውቃቸውም አያውቁኝም አፓርትመንት አንዱን አንዱ ጋር እዛ στην Αθήνα ο Έλληνας δεν ξέρει καν ποιος είναι στο ίδιο διαμέρισμα. Δεν έχει κάνει. Αλλά στη Μύκονος είχε γίνει πολύ ο γέρος του νησιού και όταν τσακωνόταν ερχόταν σε αυτόν να τον ρωτήσουν συμβουλές και τέτοια. Ο Χαϊλέ Σελασσιέ, όταν έγινε το σεισμό στη Κεφαλονιά και έστειλε φαϊτό και αγελάδες και όλο αυτό, και γι' αυτό και η πλατεία Βυσσινία λέγεται πλατεία Βυσσινία, σαν ευχαριστώ για αυτά που είχε κάνει τότε, ο Έλληνας έχει ξεχάσει που αυτή η χώρα έχει βοηθήσει και τώρα, ναι, οι Αιθίωπες έρχονται εδώ, ψάχνουν δουλειά, θέλουν να καλυτερέψουν τη ζωή τους με το ίδιο τρόπο που ο Έλληνας είχε πάει στην Αιθιοπία. Πάρτι. Birthday party. The birthday of my daughter. Άρχισα να δουλεύω με το International Baccalaureate, που για μένα είναι τελείως η δική μου φιλοσοφία, γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει να σέβεται την άλλη κουλτούρα, να καταλάβει άλλους, χωρίς να σημαίνει που συμφωνείς, αλλά να σέβεσαι την γνώμη και τον τρόπο ζωής του καθενός. Και τώρα αυτό κάνω εδώ, δηλαδή προσπαθώ να βοηθήσω σχολεία που έχουν αποφασίσει να κάνουν το International Baccalaureate, όπως τα εκπαιδευτήρια Πλάτων και το Ιόνια Σχολή, και να τους βοηθήσω να το κάνουν σωστά, να μαθαίνουν στα παιδιά που είναι σε αυτό το πρόγραμμα, να μαθαίνουν να σέβονται άλλες κουλτούρες
Γιατί και η Ελλάδα σιγά σιγά πρέπει να δέχεται που δεν είναι πια μόνο Έλληνες στην Ελλάδα. Παρόλο που δεν στην Ελλάδα είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι εύκολα. Γιατί πρέπει να βρεις κάποιος να σου ταΐζει, κάποιος να σου... Πολλά πράγματα πρέπει να λύσεις. Τους μετανάστες για να πάνε στο σχολείο, μόνο η δεύτερη γένεια σπουδάζει. Η πρώτη γένεια για να πάει στο σχολείο πρέπει να έχει λύσει πού θα μένει, τι θα φάει. Και όταν είσαι έτσι, πρέπει να σκέφτεσαι να περάσω εγώ και η επόμενη γενιά μου, το παιδί μου, να είναι καλύτερο από μένα. Εγώ ήρθα 3 ετών στην Ελλάδα. Ήρθα με τον πατέρα μου, ήταν ήδη εδώ η μητέρα και η αδερφή μου. Και ήρθαμε με σκοπό, ας πούμε, να σπουδάσω, εγώ να μεγαλώσω για ένα καλύτερο αύριο, αυτό που λέμε. Η μητέρα μου εργάστηκε ως οικιακή βοηθός όλα τα χρόνια, δηλαδή από τότε μέχρι σήμερα. Η αδερφή μου εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, σε καταστήματα και εκείνη σε σπίτι, κατά καιρούς άλλαζε. Εγώ πήγα σχολείο εδώ από μικρή, από τότε που ήρθα, και μπορώ να πω ότι προσαρμόστηκα εύκολα, πολύ εύκολα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αιθιοπία από τότε που ήρθα στην Ελλάδα. Το μόνο που με κρατάει, που με δένει, ας πούμε, είναι οι συγγενείς και η γλώσσα μου. Το ότι μιλάω τη γλώσσα μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θέλω να πάω. Σίγουρα κάποια στιγμή, μόλις βρω την άνεση του χρόνου και οικονομικά μπορέσω, θα επισκεφθώ την πατρίδα μου, να τη δω, να τη μάθω. Είναι λοιπόν αρκετά δύσκολο το να εργάζεσαι για να συντηρείς τον εαυτό σου. Απλά είναι ακόμα δυσκολότερο το να εργάζεσαι για να συντηρείς τον εαυτό σου και παράλληλα να σπουδάζεις, ας πούμε, για μένα. Είναι κάτι που έχει σημασία, είναι κάτι που θέλω να ολοκληρώσω. Οπότε, εμένα με δυσκολεύει το να τα συγχρονίσω αυτά μαζί. Τώρα, τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία τα συντηρούν οι γονείς τους, οπότε δεν έχουν τόσο το οικονομικό να τους απασχολεί, θεωρώ ότι δεν γνωρίζουν τις δυσκολίες που σας περνάει ένα παιδί, το οποίο πρέπει και να εργάζεται ταυτόχρονα. Δεν το θεωρώ κακό, εντάξει, σίγουρα και, και οι δικοί μου αν ήταν εδώ, ας πούμε, και είχαν τη δυνατότητα να με συντηρούνε, θα ήταν καλά και για μένα, δηλαδή δεν θα επέλεγα να δουλεύω. Αλλά όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πρέπει να βρω κάποιο τρόπο, ας πούμε, ώστε να μπορέσω να τα συνδυάσω. Δεν μπορώ να πω ότι έχω συγκεκριμένο πλάνο, σχέδια. Σίγουρα δεν θέλω να μείνω εδώ. Ο λόγος είναι γιατί θέλω να δω, καταρχήν, έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, πολλούς μάλλον. Δηλαδή, ο στόχος μου δεν είναι να πάω να εγκατασταθώ μόνιμα, π.χ. στην Αγγλία. Είναι να πάω για κάποιο διάστημα, ας πούμε, ναι, στην Αγγλία, κάποιο άλλο διάστημα σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης και ίσως να βρω ποιος τρόπος ζωής εμένα μου ταιριάζει και πού μπορώ να αποδώσω καλύτερα και να βρω αυτά που ψάχνω, ουσιαστικά. Γεια σας. Ήρθα να ανανεώσω το πάσο. Μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι μου φίλοι είναι Έλληνες. Έχουν απογοητευτεί, θεωρούν ότι δεν έχουν οι ίδιοι μέλλον εδώ. Και οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να φύγουν, ναι. Πώς πάνε τα μαθήματα? Καλά, πολύ καλά. Εργάζομαι στα Fridays των Αμπελοκήπων. Το καλό είναι ότι είναι κοντά η δουλειά με το σπίτι. Θα σε βοηθήσω. Ασχολούμαι με τη μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Κάνω κάποιες πρόβες με κάποιο συγκρότημα στο οποίο είμαι το νέο μέλος, ας πούμε. Καλό, ακούγομαι, ναι. Όλα υπό έλεγχο. Αυτά είναι. Γεια, είμαι ένας ηθαγενής του πλανήτη από την Αντίς Αμπέμπα Αιθιοπίας και λέγομαι Θείο. Μα από τότε που ήμουν και εγώ μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου άκουγα ένα χτύπο, μια δόνηση. Και όταν βγήκα μου άρχισε να αισθάνομαι
το ρυθμό μου, το ρυθμό που υπήρχε γύρω μου και όλα να τα μεταφράζω με έναν τέτοιο τρόπο που καταλάβαινα ότι η δόνηση που υπήρχε μεταξύ μας ήταν κάπως που εκπέμπαμε όλοι αυτό που θέλαμε να πούμε. Άλλη μέσω κίνησης. Και αυτό που έκανα εγώ λίγο περισσότερο είναι να αρχίζω να ακούω μουσικές που μου άρεσαν. Μου άρεσε ο τρόπος που χόρευα πάνω σε αυτές τις μουσικές. Η Αιθιοπία είναι μία από αυτές τις χώρες που συνήθως η μουσική της είχε μία κατεύθυνση για να μιλάνε στα πνεύματα. Και σταδιακά αυτό που βγήκε ήταν το tribal, το παραδοσιακό της Αιθιοπίας που είναι χωρισμένο σε διάφορες φυλές. Πιο χορευτικά, πιο χαλαρωτικά και τα κλασικά εκκλησιαστικά. Η εκκλησιά μας είναι εδώ υπάρχει, είμαστε ορθόδοξοι, όπως λέμε στην Ελλάδα, κόπτες, παλιομερολοίτες και κόπτες. Και σχεδόν 60-70% είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και οι υπόλοιποι είναι προτεστάντες και ελάχιστοι δηλαδή μουσουλμάνοι. Εδώ στην Ελλάδα μας έχουν παραχωρήσει ως δανεικά εκκλησία εδώ στο Πολύγωνο, στην Αθήνα. Κάθε Κυριακή γίνεται λειτουργία με τον δικό μας παπά, σημαίνει με τη δικό μας γλώσσα στα αιθιοπικά. Καλημέρα σας! Ελάτε προχωρήστε! Ελάτε να σας πούμε κάτι! Ελάτε προχωρήστε! Ελάτε! Εδώ! Τραγουδάνε για το αιθιοπικό. Έχει και κρατάνε και μια ομπρέλα και όταν κάνουν κάτι γυρίζουν με την ομπρέλα. Ναι, έτσι! Γιατί για να ευχαριστούν τον Θεό. Και μετά ο Θεός θα γίνει χαρούμενος. Ελάτε να δούμε το σπίτι του Θεού. Έλα, συγγνώμη. Γιατί αν μας μαρκώσει ο παπάς θα μας σκοτώσει. Ναι, θα μας χτυπήσει, θα μας μαρώσει. Και ο Θεός ναι. Θα είναι χαρούμενος, μην μιλάτε για το σιγά σιγά. Πάντα είναι Κυριακή εκκλησία που μαζευόμαστε. Και μετά είναι υπάρχουν μαγαζιά, 3-4 μαγαζιά υπάρχουν. Όταν βγαίνουμε, βρισκόμαστε μεταξύ μας εκεί, διασκεδάζουμε, ανταλλάζουμε κουβέντα, ανταλλάζουμε, συζητάμε. Μου να τεράφει. Έτσι. Α, είναι ο Σιλούς Αμιτσίνο. Να, αλλά μου έτσι φέρνει. Λάλη. Είστε λάλη βελάτε έρθουμε. Θέλουμε ωραίο φαγητό εκεί, ωραίο καφέ όπως βλέπεις.
Είτε πάμε βολτά με το τα ποδαράκια από πάνω κάτω να βλέπουμε στο μεγαζί, στη Χέρμου τα πάμε. Έτσι τα κάνουμε. Εμείς από Αιθιοπία είμαστε φίλες και οι γονείς μας είναι πολύ κοντά είναι. Καλύτερα να βρεις πράγματα, θα αλλάζεις φόρο. Γι' αυτό είπαμε, για το καλύτερα. Εγώ πρώτο ήρθα και μετά αυτή ήρθε για τη δουλειά. Εγώ για τη σχολή ήρθα, αυτό για τη δουλειά. Δουλεύουμε όπως ξέρετε στο σπίτι, babysitter και καθαρίστρια και προσέχουμε γιαγιάδες και παππούδες. Εγώ η Τάνια δηλαδή, δεν ξέρω άλλο τι κάνουν και από δικό μας, από πατρίδα μας κόσμο όπως ξέρουμε, έτσι, αυτό κάνουμε. Δύσκολο. Δύσκολο είναι ελληνικά. Δύσκολο είναι. Τόσο δύσκολο δεν υπάρχει. Δύσκολο είναι. Στο σπίτι του Τάνια η Τία τα κάτσουμε, θα μιλήσουμε για το ρούχα, πώς τα φέρουμε και μόντα ρούχα τι είναι από Αιθιοπία. Αυτό βλέπουμε στο ίντερνετ τα κάτσουμε, τι έγινε. Αυτό εγώ μου αρέσει συνέχεια από πρωί μέχρι βράδυ. Καινούργια μόντα τι είναι, μήνυ είναι και μακριά είναι και από πίσω ανοιχτά είναι αυτό. Αύριο τι θα έρθει, τι έγινε, δεν ξέρω. Ούτε για σήμερα απόγευμα, δεν ξέρω. Δηλαδή όλα από Αιθιο περιμένω από πάνω. ዛሬ የምናደርገው ፕሮባ የልብሳችን አለባበሳችንን በሃያ የምናደርገውን ዝግጅት ዛሬ ለማሳየት እንዴት መልበስ እንዳለብን የትኛው ቆንጆ ነው የትኛው ያምራል ብለን ለማለት ነው። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ይሄ ሀገራችን ባህል ልብስ ነው ለሌሎች ሀገሮች ማለት ለሌሎች ኢትዮጵያን ለማያውቁ ሀገሮች ይሄን ማሳወቅ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ የብዙ በሄር በሄረሰቦች ሀገር ናት የብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ናት አሁንኛ በሰው ሀገር ላይ መናቀርበው በጣም ጥቂቱን ነው ጥቂቱን የባህል ልብሳችን ነው ብዙ አለን ምና ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ነን ብዙ ልብሶች አሉን ባህላዊ የሆኑ ልብሶች እና አሁን ጥቂቱን ነው ለናቀር የተዘጋጀው ብዙ ልብሶች አሉ ግን እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ልብስ የለም ያምርብናል ለብሰንም ያምርብናል ኢትዮጵያ ልብስ ስለሆነ በጣም ወድጃለሁ ለዛ ነው ታኛ መቴ ነው ስራ ሰራለሁ ቤቢስተር ነው ምሰራ አገሬን ስለምወድ ያገሬን ባህል ማንኛውም ባገር በሚመለከት ነገር መሳተፍ ወዳለሁ በዚህ በመልበስ የሀገሬ ልብስ በማስተዋወቄ ደስተኛ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ I am from Kenya keeping house and yes when I have an off day on Sunday and Saturday I come here in Lalibala restaurant so my weekend like that I will be happy for my country dresses thank you very much Yeah.
Είμαστε εδώ χωρίς να ξέρω το γιατί, αλλά γουστάρω που είμαι εδώ και δεν αναρωτιέμαι ποτέ. Μερικές φορές I say why, αλλά άλλες φορές I just deny to die. Γι' αυτό το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι απλώς να ζω με ένα χαμόγελο. Και αυτό το χαμόγελο μου το προσφέρει η μουσική. Και οι φίλοι και τα άτομα που έχω γνωρίσει στην Αθήνα, που έχω ερωτευθεί, που έχω κλάψει, που με έχουν νιώσει και τους έχω νιώσει και εγώ. Αλλά δεν είναι όλοι υπέροχοι εδώ. Είναι κάποιοι παλαιόναρχοι. Σταδιακά πιστεύω ότι το μέλλον θα εξελιχθεί και θα αλλάξει, αλλά πρέπει να συμβάλλουμε όλοι γι' αυτό. Και η μουσική είναι κάτι που μας κάνει και νιώθουμε ότι είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτό το σημείο και μπορούμε να συμβάλλουμε με μια θετικότητα που λείπει. Όχι πολύ, αλλά λείπει. Δύναμη και εξουσία στο λαό. Πολύ απλά, με πολύ ωραίο χαρακτήρα, οθείο απλά σε άτομα που γουστάρουν και αγαπάνε. Αν όχι τη μουσική, τουλάχιστον την ταυτότητα που έχουμε. Μία είναι η ζωή, ας τη ζήσουμε. Το μοναδικό πράγμα που κέρδισα στην Ελλάδα είναι έχω άνθρωπους που με αγαπάνε πραγματικά και ό,τι ώρα είναι, όποια μέρα είναι, αν σηκώνω το τηλέφωνο μου, μέσα σε μία ώρα είναι δίπλα μου. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω να τους κάσω. Όσο ζω δεν θέλω να τους κάσω. Γι' αυτό όταν τα ζήσω θέλω να είμαι εδώ, δίπλα τους.